Λοιπόν, πάμε τώρα να γνωρίσουμε ένα νέο παιδί, 24 χρονών, άριστο μαθητή, τελείωσε τη νομική σχολή, έκανε μεταπτυχιακό και όπου να είναι ανήκει το δικό του δικηγορικό γραφείο. Μέχρι εδώ καλά. Αυτό που δεν σας έχω πει ακόμα όμως είναι ότι ο Βαγγέλης Αυγουλάς γεννήθηκε τυφλός. Αυτό όμως δεν του έκοψε τα όνειρά του, τη ζωή και όλα αυτά που θέλει να δημιουργήσει. Τις δυσκολίες αλλά και το πώς έφτασε μέχρι εδώ σήμερα θα μας τα πει σε λίγο. Καλώς μας ήρθες, Βαγγέλη. Καλησπέρα, ευχαριστώ χαίρομαι πολύ για την πάρα πρόσκληση. Πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ. Εμείς χαιρόμαστε που ανταποκρίθηκες. Πάμε να δούμε ένα βίντεο να τον γνωρίσουμε καλύτερα και σε λίγο να τα πούμε μαζί. Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη πώς τραμπαλίζεται. Κοιτάζει τη ζωή του με άλλα μάτια, με αυτά της ψυχής και της δύναμης και της θέλησης. Την αναπηρία δεν την επιλέξαμε, γεννηθήκαμε ή μας προέκυψε, αλλά έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικής μας ταυτότητας και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με εκείνη. Και κατάλαβα από νωρίς ότι δεν θα σου ευχαριστεί ποτέ και κανείς επειδή δεν βλέπεις. Ο Βαγγέλης έμαθε από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε από πολύ μικρός να αγωνίζεται. Η ιδιαιτερότητά του τον ατσάλωσε. Μα πιο πολύ αυτό που τον έκανε να μάχεται και να κερδίζει ήταν αυτή η αφοπλιστική ειλικρίνεια των παιδιών, των συμμαθητών του που έπρεπε να την αντιμετωπίσει. Σαν παιδί, να σου πω, νιώθω ότι ίσως και να έχω πληγωθεί περισσότερο από άλλα παιδιά. Γιατί εγώ έπρεπε να εξηγήσω 8-9 χρονών γιατί τα παιδιά μου έλεγαν να παίξουμε την τυφλόμυγα και γελούσαν ή γιατί με πείραζαν και το θεωρούσαν αστείο. Έχω δακρύσει πολλές φορές από τέτοιες απορρίψεις και είχα βάλει ένα στοίχημα που το κερδίζω μέρα με τη μέρα τώρα με τον εαυτό μου να ξαναδακρύσω πολλές φορές από συγκίνηση και επιτυχία. Ο Βαγγέλης Αυγουλάς τα κατάφερε, αποφύτησε από το Λύκειο με άριστα, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, έκανε το μεταπτυχιακό του και σήμερα και παρά τα 24 χρόνια του είναι αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Ήλιον, σκύβοντας το πλευρό ανθρώπων που τον έχουν ανάγκη. Ο ίκτος, η λύπηση, δεν τα ήθελα αυτά στοιχεία της ζωής μου και τα έχω αποδιώξει. Είναι έτσι η καθημερινότητά μου, οι επιλογές μου και οι αποφάσεις μου. Που έχω πει ότι κάθε μέρα θέλω να τελειώνει και να χαμογελώ ευτυχισμένος. Το σκοτάδι του ουρανός, δυο μαζί το κάνουν φως. Δεν έχω πει ποτέ τη λέξη παρετούμε, λέει ο Βαγγέλης, και αν κάτι τον χαρακτηρίζει είναι αυτή η αισιοδοξία του, πως τα πάντα μπορείς να κερδίσεις αρκεί να το πιστέψεις, όπως έκανε και αυτός, από μικρός μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω αν βλέπουν ή δεν βλέπουν κάτι σε σχέση με τις εικόνες που βλέπετε όλοι εσείς που έχετε όραση, αλλά ξέρω ότι μου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξω πολύ παραπάνω τις λοιπές αισθήσεις μου, το ένστικτό μου και τη διέστησή μου, γιατί η όραση, να ξέρεις, είναι και λίγο τεμπέλικη αίσθηση, σου δίνει το πρώτο μήνυμα και δεν σε αφήνει να επεξεργαστείς. Και όταν τον ρωτάς για τα όνειρά του... Σίγουρα όμως έχω ένα πολύ απλό και ανθρώπινο όνειρο. Θέλω να έχω ευκαιρίες και δυνατότητες και γέφυρες να πηγαίνω στην Κρήτη από όπου και κατάγομαι όσο πιο συχνά γίνεται. Και θέλω κάποια στιγμή να κάνω και μια κόρη να την ονομάσω Ελπίδα. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Λοιπόν, ρωτούσα το Βαγγέλη με το που ξεκίνησε το βίντεο. Του λέω, Βαγγέλη, πες μου κάτι. Όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον φαντάζεσαι, δηλαδή με έχεις απέναντί σου. Δεν με βλέπεις, δεν ξέρεις πώς είμαι. Έχεις όμως, φαντάζομαι, δημιουργείς μια εικόνα. Και ο Βαγγέλης τι μου απάντησε. Για πες μου, Βαγγέλη, τι μου είπες. Ότι από την αφή, τη φωνή, τη μυρωδιά μπορώ να φτιάξω τις δικές μου εικόνες με τις άλλες αισθήσεις μου, να φανταστώ τους ανθρώπους. Οπότε σας είπα ότι έχετε ένα συχνό χαμόγελο, ευδιάθετος και εξωστρεφής άνθρωπος, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι που για τους άλλους μπορεί να φανεί λεπτομέρεια, μπορεί να σας ρίχνει συχνά σε κατάθλιψη και μάλλον έπεσα μέσα από ό,τι κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να στεναχωρηθώ πολύ απλά πράγματα και κάτι άλλο πιο χοντροκομμένα να μπορώ να τα αντιμετωπίσω πιο εύκολα. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και να σου πω και συγχαρητήρια και για τις σπουδές σου που κατάφερες και πήρες το πτυχίο σου. Και θέλω να μου πεις
Αν είναι το ίδιο δύσκολο για ένα παιδί που βλέπει με ένα παιδί που δεν βλέπει να τελειώσει τη νομική. Για μας είναι πολλαπλά πιο δύσκολο αναγκαστικά. Υπάρχει έλλειψη βοήθειας, η απουσία της πολιτείας και της μέρημνας γενικότερα. Κάποιος συμφοιτητής μου παίρνει το βιβλίο του, το διαβάζει, πάει δίνει εξετάσεις. Εγώ έπρεπε να πάρω το βιβλίο που είναι γραμμένο στη γραφή των βλεπόντων, όπως διαβάζετε εσείς, να κινηθώ γρήγορα, να μπω σε μια προτεραιότητα, να βρω κάποιον εθελοντή ή έλλειψη προσωπικού στο τυπογραφείο μας, να ηχογραφηθεί αυτό το βιβλίο, να το πάρω ηχογραφημένο, να κάνω τη δουλειά μου. Το ζητούσα ηλεκτρονικά, γιατί χρησιμοποιούμε κι εμείς ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπήρχαν εμπόδια, δεν το είχαμε εύκολα. Έχανα εξεταστικές, πήγαινα το άλλο εξάμηνο, γιατί συχνά το έπαιρνα ετεροχρονισμένα. Είναι ένα απλό παράδειγμα που δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο στο πανεπιστήμιο. Από την πρώτη δημοτικού υπήρχαν δυσκολίες. Όταν παίρναμε χειρόγραφα φυλάδια για την εργασία της επόμενης μέρας στο σχολείο και έβαζα Χωρίς, τα... πήγαινε στο σχολείο που πηγαίνουν όλα τα παιδιά, δηλαδή μαζί με άλλα παιδιά που βλέπανε. Ναι, ξεκίνησα 2 χρόνια στο ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών στην Καλλιθέα και μετά πήγα σε κανονικό, ας το πούμε, δημοτικό σχολείο με παιδιά που βλέπουν μαζί, γυμνάσιο, λύκειο, το ίδιο, στην ίδια τάξη. Πώς βρε παιδί μου, είχα τα μαθήματά σου. Στο δημοτικό ένα δάσκαλο ειδικής αγωγής μέσα στην τάξη για παράλληλη υποστήριξη. Και στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήμουνα μόνος μου, με φορητό υπολογιστή έγραφα όλες μου τις εργασίες και εκτύπωνα επιτόπου για να μπορεί να με διορθώνει ο καθηγητής μου και να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν συναγωνίζομαι το ίδιο τους συμμαθητές μου. Λοιπόν, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εσύ γεννήθηκες σε μια οικογένεια που και οι δύο σου γονείς δεν έχουν πρόβλημα όρασης. Βλέπουν. Ναι, ούτε τα αδέρφια μου έχουν. Ούτε τα αδέρφια σου. Εσύ ποιο παιδί από όλα είσαι? Το πρώτο. Το πρώτο. Ωραία, πες μου σε παρακαλώ. Μετά τους έπιασε η απληστία και νομίζανε θα βγουν έτσι πετυχημένα και τα άλλα δύο, βγάλουν άλλα δύο. Αρέσει, γιατί έχεις και χιούμορ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τις πρώτες εικόνες που έχεις εσύ στη μνήμη σου, χωρίς να τις βλέπεις, αλλά αυτά που, το πώς φαντάζεσαι εσύ τα πράγματα, πώς πρωτοείδες εσύ τον κόσμο μέσα από τα δικά σου μάτια. Πολλές εικόνες τις είχα ακουστικά. Οι γονείς μου δεν έχουν ανώτατη μόρφωση, ούτε τα οικονομικά μας ήταν ποτέ καλά για να μπορούμε να κυνηγήσουμε πράγματα με το εξωτερικό, ήταν τα πράγματα καλύτερα. Είχαν πει όμως από την αρχή ότι αυτό το παιδί θέλουμε να το μεγαλώσουμε φυσιολογικά, μακριά από ιδρύματα, ας μάθει ό,τι ξέρουμε κι εμείς, αν δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση, στην εργασία αργότερα. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι εμείς δώσαμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε. Να μην το αφήσουμε ούτε λεπτό. Ήταν λοιπόν κοντά μου συνέχεια. Και επειδή γεννήθηκα τυφλός από μια σπάνια πάθηση ουσιαστικά... Ποια είναι αυτή η πάθηση, έμαθες, ψάξες ποτέ? Ναι, ήταν το 88 που γεννήθηκα και πήγα μια φορά και στο Καναδά. Ήταν μια υποσημείωση στην επιστημονική βιβλιογραφία συγγενής μικροανοφθαλμία, ουσιαστικά δηλαδή και τα δύο μάτια δεν αναπτύχθηκαν ποτέ όσο εγώ δημιουργούμουν στην κοιλιά της μητέρας μου και μετά δεν μεγάλωσαν ποτέ οι οφθαλμοί για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τον εγκέφαλο και το υπόλοιπο σώμα, έτσι δεν δημιουργήθηκαν ποτέ, ας το πούμε έτσι. Είχα όμως από τότε που με θυμάμαι πολλές ακουστικές εικόνες. Δηλαδή η μητέρα μου περιέγραφε στο σπίτι το οτιδήποτε έκανε για να φτιάξει το γάλα μου ή όταν έκανε δουλειές στο σπίτι ή μαγείρευε, μου έλεγε τώρα κάνω αυτό, τώρα θα το ακουμπήσουμε να δούμε. Καίει, α, δεν καίει πολύ το μπιμπερό, εντάξει τώρα έλα να το πιάσουμε. Με βάζα να πιάνω συνέχεια πράγματα πώς είναι. Άγγιζα τα πρόσωπα των συγγενών μου. Από την Κρήτη είχα ένα θείο στα Χανιά, έτσι θυμάμαι, ήθελα να πιάνω συνέχεια το πρόσωπο, γένια, μουσια, όλα αυτά, χαρακτηριστική εικόνα από πολύ μικρός, συγκρατούσα τέτοιες διαφοροποιήσεις και άκουγα συνέχεια εικόνες, πολλούς ήχους, μου παίρνανε, θυμάμαι, παραμύθια ηχογραφημένα ή CD με διάφορες φωνές ζώων, της ζούγκλας κλπ, επειδή δεν μπορούσα να τα δω ποτέ, έτσι να τα ακούω τουλάχιστον, να έχω όσο μπορώ περισσότερες εικόνες με το δικό μου τρόπο.
και το κάνω ακόμη και σήμερα. Την πρώτη σου επαφή με τα αδέρφια σου, που εσύ, όπως είπες, ήσουν ο μεγάλος, με αυτά λοιπόν που ερχόντουσαν από πίσω, πώς ήταν, τι θυμάσαι, ας πούμε, τα αδέρφια σου να έχουν απορίες, το γιατί, ναι, ας πούμε. Δύο χρόνια μετά ήρθε ο Παναγιώτης και 5 χρόνια μετά από μένα ήρθε ο Χρήστος. Θυμάμαι με τον Παναγιώτη. Αγόρια. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι με τον Παναγιώτη, ζητούσα να τον κλειδώνουν έξω από το δωμάτιο που έπαιζα, γιατί ερχόταν και μου άλλαζε θέση στα παιχνίδια μου και δεν τα έβρισκα μετά γύρω-γύρω εκεί που τα άφηνα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή ενός τυφλού να μην το αλλάζει θέση στον προσωπικό του χώρο χωρίς να το ξέρει, χωρίς να συνεννοείστε. Μικρά και εκείνα καμιά φορά άφηναν πράγματα μέσα στη μέση. Οι δικοί μου προσπαθούσαν να εξηγήσουν, να μην έχουμε ατυχήματα. Υπήρχαν και οι δύσκολες στιγμές. Όταν τα αδέρφια μου κάποια στιγμή πιο μικρά δεν ήθελαν να κάνουν και πάρτι γενεθλίων, ας πούμε, στο σπίτι, γιατί έβλεπαν οι φίλοι τους τον αδερφό τους και με κορόιδευαν, λέγαν πως είναι έτσι τα μάτια του, είναι χαλασμένα ή τι γίνεται, και στεναχωριούνταν που δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν. Τσακώνονταν και με τους φίλους τους γιατί με αγαπούσαν και με αγαπάνε πάρα πολύ. Είχαμε τέτοια θέματα διαχείρισης μέσα σε μια οικογένεια που ψάχνει μόνη της τα βήματά της για να είναι αξιοπρεπή και να είναι σαν όλες τις άλλες, αλλά ήταν πάντα δίπλα μου. Αγκομαχούσαν τα Σαββατοκύριακα που τους έλεγα διαβάστε μου αυτό να κάνω μια εργασία. Βέβαια είχα και παραπάνω απαιτήσεις, τους έλεγα διαβάστε μου και το κουπόνι του στοιχήματος να παίξουμε ένα προπό, ας πούμε. Έτσι. Έχω κι εγώ τις ιδιοτροπίες μου, δεν αφήνω να έρχονται στον υπολογιστή μου για να μην χαλάσουν τίποτε. Όμως είχαμε μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές, όπως όλες οι άλλες, με αυτή την ιδιαιτερότητα μέσα. Καμιά φορά και οι συγγενείς τους δημιουργούσαν πρόβλημα, γιατί ήταν υπερπροστατευτικοί μαζί μου. Μπορεί να σήκωνε ένας αδερφός μου το τηλέφωνο, να του λέγανε τι κάνει ο Βαγγέλης, τον είδαμε στην τηλεόραση, μπράβο τι. Ήθελαν και εκείνοι τον ίδιο καλό λόγο, και όσο είσαι μικρός ή μπαίνεις στην εφηβεία ή βγαίνεις, δεν μπορείς να το διαχειριστείς εύκολα αυτό που συμβαίνει. Δόξα τω Θεώ όμως, πιστεύω ότι τα καταφέραμε και είμαστε τώρα μια χαρά και μας παρακολουθούν. Είναι και ο πατέρας μου έξω εδώ, μας βλέπει και αυτός από το πλατό, οπότε... Δεν τον βλέπω, μάλλον κάπου αλλού θα είναι, γιατί εδώ γύρω-γύρω δεν τον βλέπω. Είναι στο καφέ έξω, εντάξει. Α, μάλιστα, είναι έξω. Είναι θαυμαστή σας και προσέχει, επειδή τώρα παντρεύτηκε, δεν μπαίνει μέσα, για να μην σας το πει. Τι εννοείς τώρα παντρεύτηκε, ξαναπαντρεύτηκε? Όχι, είναι παντρεμένος, αλλά εντάξει, τώρα το έχουμε βάλει, τον έχει σε συνταγή η μάνα μου, έτσι τώρα τον προσέχει πολύ και δεν κάνει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τα έκανε πριν το 87. Να σου πω κάτι. Τώρα έχω εδώ την Εύα μόνο, που είναι τα μάτια μου κυριολεκτικά. Η Εύα τι είναι? Είναι το κορίτσι που είναι απέναντί μου? Ναι, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Τι είναι η Εύα, είναι φίλη σου, είναι συνεργάτη? Την έχει βάσου, βαφτίσει η μητέρα μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε συγγένεια, είμαστε από την Κρήτη και είναι με ειδικό νόμο, επειδή ήμουν ο πρώτος αντιδήμαρχος με αναπηρία έτσι στην Ελλάδα με πρόβλημα όρασης. Αντιδήμαρχος στο Ήλιο. Στο Ήλιο, ναι. Με τον Νίκο το Ζενέτο, και έχω και αυτοδιοικητικό πατέρα. Βγήκε ένας ειδικός νόμος πέρσι και είπε πρώτη φορά το 2011 ότι στην περίπτωση τυφλού αντιδημάρχου να παίρνει και κάποιο γραμματέα της επιλογής του για να ξέρει τι υπογράφει. Και ενώ πλήρωνα με δικά μου έξοδα την Εύα για να έχω μια βοήθεια αρκετούς μήνες, καταφέραμε και είναι μαζί μου επίσημα, όπως το δικαιούμουν. Γιατί δυστυχώς έχω αναγκαστεί να έχω βρει πολλά εμπόδια ανοίγοντας τέτοιους δρόμους. Και η Εύα κάνει απ' όλα. Είναι στα δικαστήρια της Ευελπίδων μαζί μου, είναι στο Δήμο, είναι σε διαδηλώσεις όπως σήμερα που είχαμε όλα τα άτομα με αναπηρία, μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών για τα δικά μας δικαιώματα, γιατί μας βγάζουν και σε αυτό το σημείο. Για να μην πω πολλά, να πω ότι δεν μας σέβονται. Εμείς έχουμε γεννηθεί με κάτι που δεν το επιλέξαμε, είναι μια βαριά κληρονομιά, και όταν κάποιοι συζητούν από αυτό το έλλειμμα που υπάρχει στη ζωή σου να κόψουν και κάτι για να το κάνουν ακόμη μεγαλύτερο, νομίζω υπάρχει πρόβλημα στοιχειώδους επικοινωνίας. Μπορώ να σε ρωτήσω δηλαδή, τι ακριβώς σου προσφέρει το κράτος αυτό, εσένα που είσαι εκγενετής με αυτή την αναπηρία? Μου προσφέρει πολλά προβλήματα για να μαθαίνω πώς λύνονται και να τα λέω και στους υπόλοιπους. Υπάρχει μόνο ένα... αυτό? Εντάξει, δεν θέλω να μηδενίζω τα πράγματα. Υπάρχει ένα προσβάσιμο μετρό
υπάρχουν κινήσεις που γίνονται, υπάρχει ένα επίδομα αναπηρίας που δεν έχει υπολογίσει βέβαια τις ανάγκες και είναι ένα στοιχειώδες ποσό, αλλά ό,τι γίνεται στην Ελλάδα δυστυχώς είναι αποσπασματικό, δεν είναι μια αλυσίδα από τη γέννηση κάποιου ή από την απόκτηση κάποιου της αναπηρίας, γιατί κάποιοι το παθαίνουν αργότερα μέχρι το να μεγαλώσει, να εκπαιδευτεί, να εργαστεί. Ας μην είχαμε παροχές ξεχωριστά για τους αναπήρους, αρκεί να είχαμε ίσες ευκαιρίες και ένα σωστό περιβάλλον να ζήσουμε, να δράσουμε, να παίξουμε, να διασκεδάσουμε, να εργαστούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε τα πάντα όπως κάνουν όλοι. Είπες, μίλησες τώρα για διασκέδαση. Μπορείς να μου πεις πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις, πού πας? Διαβάζω πολύ, μου αρέσουν τα ταξίδια. Ακούω πολύ μουσική, κυρίως ελληνικά. Είχα ζητήσει και στην Ασπασία την Κάρλου, που την ευχαριστώ για το βίντεο, και νομίζω έβαλε και μία λατρεία έτσι τον Πασχάλη τον Τερζή σε κάποιες φωτογραφίες, που τώρα εδώ και 4 χρόνια μας έχει σε στερητικό σύνδρομο, δεν τραγουδάει. Πηγαίνω όμως σε άλλους έτσι. Μου αρέσει να πηγαίνω λοιπόν έτσι και στα μπουζούκια, υπάρχουν έτσι παρέες που έρχονται μαζί μου. Έχω φίλους, γιατί με ρωτάνε συχνά και που βλέπουν και που δεν βλέπουν. Πηγαίνω στο θέατρο περισσότερο από το σινεμά, μου αρέσει γιατί υπάρχει μια αμεσότητα εκεί. Ακούς τα πατήματα των ηθοποιών, τις ανάσες τους, τις αλλαγές των σκηνικών, παίρνω περισσότερες εικόνες έτσι. Πηγαίνω οπουδήποτε μπορώ να περάσω καλά. Δεν μου λες, να παντρευτείς θέλεις? Θέλω κάποια στιγμή, είναι λίγο νωρίς ακόμη. Ναι, καλά, δεν λέω. Και άδειο, κινούμε πιο ελεύθερα. Είναι κάτι, ναι, που θέλω να θα ήθελες κάνω, να θέλω κάνεις. Να κάνω οικογένεια, το είπα και στο βίντεο, να κάνω και ένα κοριτσάκι κάποια στιγμή ενδεχομένως. Έτσι έχω μια δυναμία τέτοια. Το σκέφτομαι, ναι. Οι σχέσεις σου, οι προσωπικές σου σχέσεις είναι με κορίτσια που βλέπουν ή που δεν βλέπουν? Έχει κάποια σχέση, έχει κάποια σημασία αυτό για σένα? Έχουν συμβεί και τα δύο. Δεν έχει σημασία, γιατί και με κοπέλα που βλέπει, φαίνεται από την αρχή, αν μπορεί να διαχειριστεί και να μην υπάρχει ανάμεσά μας το ότι υπάρχει απώλεια όρασης, γιατί μου έχει συμβεί 2 φορές να μην το σκέφτεται, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάλι κάνουμε πράγματα μαζί, ίσως με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε να δούμε μαζί μία ταινία και απλά να μου λέει συμπληρωματικά, όπου δεν υπάρχει κάποιος διάλογος, τι δείχνει, για παράδειγμα, τι γίνεται στη σκηνή αυτή. Πάλι μπορείς να κάνεις πράγματα σαν ζευγάρι έτσι με κάποιον. Μάλιστα. Τι όνειρα έχεις από εδώ και κάτω, Βαγγέλη μου? Έχω διάφορα όνειρα. Θέλω να πάει καλά το δικηγορικό γραφείο που θα ανοίξω τώρα. Θέλω να πετύχω και την οικογένεια που είπα. Θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά από κοινωνικό πόστο και σαν πρόεδρος της Νεολαίας Τυφλών και στην κοινωνική πολιτική, και να εμείς οι νέοι να κινητοποιηθούμε αρκετά περισσότερο και να αλλάξουν τα πράγματα. Θέλω κάποια στιγμή από τα στιχάκια που γράφω να πει ένα από τα τραγούδια ο Πασχάλης Τερζής που σας είπα. Έτσι. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω περισσότερο στην Κρήτη. Και ένα ακόμη είναι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρω αγκαλιά μια ξανθιά γαλανομάτα τηλεπαρουσιάστρια. Α, βλέπω μια εδώ γύρω, κάτι μπορεί να γίνει νομίζω. Να αρχίσουμε να πραγματοποιούμε. Είσαι ωραίος, είσαι πολύ ωραίος και μπράβο σου, και που χιούμορ έχεις και που τα βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα δεις. Να είστε καλά. Πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Πολύ χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ, και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Μακάρι, το εύχομαι κι εγώ. Λοιπόν, τι ώρα είναι, έχω χρόνο μέχρι τις διαφημίσεις. Λοιπόν, πάω κατευθείαν μετά το...